Rhode. Rhodos en grec. Ça veut dire la rose. Η μυρωδιά της εικόνας, οι οποίες έχω αποκτήσει από την παιδική μου ηλικία, ήταν αυτές που δημιούργησαν στο μυαλό μου κυρίως το να φτιαχτεί κάτι πολύ όμορφο με μια αισθητική διαφορετική και ώστε να μπορέσει να το ευχαριστηθεί και να το ζήσει κυρίως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα, να γίνει μέρος αυτού του Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Για μένα το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να διασώσουμε αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, τις ρίζες μας, τον πολιτισμό μας, πάρα πολύ ψηλά, την ταυτότητά μας και την προσωπικότητά μας. Το όραμά μου για την Ρόδο είναι, πέρα από ένα σημαντικό τουριστικό κέντρο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, να καταστεί και ένας σημαντικός πολιτιστικός πόλος. Αυτός ο όμορφος καιρός που έχουμε, 300 μέρες το χρόνο για πάνω, δίνει φως. J'ai découvert ces lieux en 2018 quand j'ai visité l'île pour une première fois et c'était pour rencontrer les compositeurs Savaskar Dias. Depuis, on a créé les festivals Polyphonie Européenne. C'est un pont entre Paris et Rhodes. Όταν συνάντησα το Χρύσανθο, δεν θα ξεχάσω ότι μέσα σε 15 λεπτά είχαμε αρχίσει να συζητάμε ιδέες, προτάσεις, πώς θα χτιστεί η κοινή αισθητική, η κοινή άποψή μας για τα πολιτιστικά δρόμενα. Ήταν αυτό το οποίο γέννησε την ιδέα το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα παρουσιάσει όχι μόνο τους καλλιτέχνες τους οποίους θέλουμε να προσκαλέσουμε στην επόμενη έκδοση, αλλά επίσης να δείξουμε με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο και τη ζωή των καλλιτεχνών. Je connais Chrysantos depuis plusieurs années par le biais de la musique. Et Chrysantos m'a invité à travailler pour son association Art Spontané à son festival à deux reprises à Rhodes. Donc j'ai rencontré cette île depuis deux ans. Il y a quelques gens qui ont été για το φεστιβάλ που γίνεται στη Μεσαιωνική πόλη. Έχουν αγαπήσει τον τόπο, έχουν αγαπήσει το νησί και έχουν αποφασίσει να κάνουν ουσιαστικά για μένα ένα πολύ μεγάλο δώρο στον τόπο μας. Να γυρίσουν αυτή την ταινία, η οποία και ως ιδέα είναι καταπληκτική. On a eu l'envie de travailler ensemble, mais de mêler nos deux passions, nos deux arts, qui est la musique et le cinéma. Et donc j'ai écrit un scénario d'un court-métrage musical, du coup, qui s'appellera Passion. Et nous l'avons travaillé ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le réaliser. On a déjà tourné la partie française avant, et puis là, on fait la partie grecque à Rhodes. Et voilà. Et donc, pour ce très beau casting qu'on a, puisqu'on a fait le choix de mêler à la fois le réel et la fiction. Donc parmi les interprètes, il y a des vrais musiciens comme le chœur Microcosmos ou un chœur de chanteurs grecs. Et il y a aussi des vrais interprètes comédiens comme Léa Isser. Moi, je joue le rôle de Jonas, le héros de l'histoire. Et puis, il y a aussi des acteurs grecs comme Kostis et Spiros. Moi, la Grèce, c'est mon pays de cœur. À chaque fois que je découvre une île, c'est dingue. Et Rhodes, j'avais jamais vu et je me sens comme chez moi alors que ça fait que quelques jours qu'on est là. Donc ouais, j'adore. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό το, με ένα πολύ μικρό ρόλο σε αυτό εδώ το εγχείρημα που μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω και αυτούς τους ανθρώπους και να είμαι μέρος μιας ωραίας δουλειάς. Il y a un superbe accueil de la part des habitants de Rhodes parce que
pour les biens du court-métrage, on avait besoin de différents véhicules, figurants, accessoires, décors. Et ça, grâce au travail de Chrysantos et d'autres personnes, de Savas notamment, on a eu accès à tellement de choses qu'en France, des fois, c'est plus compliqué d'avoir. Donc vraiment, merci à eux pour tout ça. Βρήκαμε πολύ σημαντική στήριξη από τον κόσμο της Ρόδου αλλά και από φορείς όπου στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και ευχόμαστε να στηρίζουν περισσότερο για να χτίσουμε αυτά τα πολύ όμορφα δρόμενα τα οποία έχουμε ήδη στο μυαλό μας σαν ιδέες και ευελπιστούμε να ζωντανέψουν και να πάρουν σάρκα και οστά μπροστά στον κόσμο της Ρόδου. Για μένα η Ρόδος είναι μια λέξη, φιλοξενία. Όταν έρχομαι στη Ρόδο νιώθω πια ότι είναι το σπίτι μου και έρχομαι να δω τα μέλη της οικογένειάς μου. Οι μυρωδιές, οι εικόνες οι οποίες έχω αποκτήσει από την παιδική μου ηλικία ήταν αυτές που δημιούργησαν στο μυαλό μου κυρίως το να φτιαχτεί κάτι πολύ όμορφο με μια αισθητική διαφορετική και ώστε να μπορέσει να το ευχαριστηθεί και να το ζήσει κυρίως, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα, να γίνει μέρος αυτού του Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Θελήσαμε όμως να δώσουμε μια διαφορετική πινελιά. Το φεστιβάλ μετατρέπει την παλιά πόλη σε ένα μεγάλο ενεργό εργαστήρι. Μέσα από διαφορετικές τέχνες, όπως είναι η έκθεση φωτογραφίας, όπως είναι η ταινία, όπως είναι ένα ντοκιμαντέρ, όπως είναι οι συναυλίες, τα workshop. Μέσα από από αυτά τα διαδραστικά δρόμενα να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να παρακολουθήσει κάτι το διαφορετικό για το νησί της Ρόδου. Και επίσης κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το βράδυ έχουμε οργανώσει ένα μουσικό περίπατο. Μπορούσε ο καθένας να περπατήσει και να γνωρίσει και να ξαφνιαστεί επίσης από τους καλλιτέχνες που ήταν σε συγκεκριμένα σημεία. Ξεκινούσε από την πύλη Νταμπουάζ μέχρι το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο κατάλημα της Γαλλίας, Παναγία του Μπούργου και για μία ώρα ο κόσμος μπορούσε να περπατήσει σε αυτά τα δρομάκια και να ακούσει διαφορετικές μουσικές μέχρι να έρθει η ώρα της συναυλίας. Αυτή η σύμπραξη του κόσμου με τους καλλιτέχνες ήταν κάτι το μαγευτικό, πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Και το να βλέπεις μέσα στενά της μισιονικής πόλης να γίνεται ένα ο κόσμος με τους καλλιτέχνες και να υπάρχουν μόνο χαμόγελα και μια πρωτότυπη εμπειρία ήταν αυτό το οποίο για μας ήταν το μεγάλο στοίχημα όταν ξεκινήσαμε την ιδέα του Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Τα σχέδια του Φεστιβάλ είναι η συνέχεια, είναι η γνωριμία και επίσης η σύνδεση διάφορων τεχνών. Το όραμα του φεστιβάλ για μένα, η συνέχεια του φεστιβάλ θα ήταν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της Ρόδου αλλά και να μπορέσει να συμπράξει το κοινό της Ρόδου και οι καλλιτέχνες της Ρόδου με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που έρχονται από το εξωτερικό. Όπως και κάνουμε ήδη και θεωρώ ότι πραγματικά η Ρόδος μπορεί να γίνει ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και να αγκαλιαστεί από πάρα πολλούς που θέλουν να γνωρίσουν αυτή τη διαφορετικότητα αυτού του φεστιβάλ.